πάμε μέχρι την Αμερική, μέχρι τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα και να υποδεχθούμε με το δικό μας τρόπο, βεβαίως δεν γίνεται διαφορετικά, κρίμα που δεν θα μπορούσα να είμαι κοντά του, τον κύριο Τζον Κατσιματίδη. Ο Τζον Κατσιματίδης βρέθηκε 6 μηνών με την οικογένειά του που μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη. Μιλάει πολύ καλά ελληνικά, θα πρέπει να σας πω. Η συνέντευξη βεβαίως έγινε μισή αγγλικά, μισή ελληνικά για την ασφαλειά του. Βρέθηκε λοιπόν σε μια οικογένεια η οποία πάλεψε πολύ σκληρά για το μεροκάμα του, έζησε δύσκολες στιγμές. Εκείνος όμως ένα εξαιρετικά έξυπνο παιδί και πολύ άξιο και πολύ δουλευταράς, παίρνοντας όλα τα στοιχεία που είχε και ο πατέρας του, όλα τα χαρακτηριστικά που είχε ο πατέρας του, κατάφερε να κάνει μια περιουσία. Σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, κατάφερε να κάνει μια τεράστια περιουσία 4 δισεκατομμυρίων. Να πάμε αμέσως λοιπόν να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον υποψήφιο δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον Έλληνα υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Δεν τα κατάφερε, αλλά πάντα ελπίζουμε. Κύριε Κατσιματίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι ειλικρινά μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά και για την εκπομπή, Excellent. Νομίζω ότι είστε ακριβώς ο άνθρωπος που πρέπει να φιλοξενηθεί σε αυτή την εκπομπή. Διανύσατε μία δύσκολη περίοδο προεκλογικά. Πιστεύαμε ότι θα ήσασταν ο νικητής και θα είχαμε τον πρώτο Έλληνα δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Τι πήγε στραβά, κύριε Κατσιματίδη, τελικά? Η αντίπαλος μου ήταν ο Τζο Λότα, τον οποίον κανένας δεν γνώριζε. Αλλά σε όλες τις διαφημίσεις, τις προεκλογικές, τις τηλεοπτικές, όσο και τις ραδιοφωνικές, έγινε φανερό ότι κύριος αντίπαλός μου ήταν ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο ζήτημα, γιατί όλοι ξέραν τον Ρούντι Τζουλιάνι. Mm-hmm. Και ήρθαμε πολύ κοντά. Είχαμε 41 πόντους. Mm-hmm. Και εκείνοι είχαν 52 πόντους. Όμως υπάρχουν πολλούς ψήφοι που δεν έχουν... were not counted. A lot of votes have not been counted yet. Δεν έχουν καταμετρηθεί όλοι οι ψήφοι και ελπίζουμε ότι αυτή η ψαλίδα θα μειωθεί. Επίσης, η επιπρόσθετη δυσκολία μας είναι ότι η Νέα Υόρκη, όπως ξέρετε, έχει 5 μεγάλες περιοχές. Και κερδίσαμε, άμα μετρήσεις στις 4 από το 5, είμαστε within 500 ψήφους. Όμως χάσαμε το Μανχάτεν. Ναι. Από 11.300 ψήφους πήραμε μόνο 3.000 και δεν έχουμε κάνει investigation ακόμα. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πάρει τόσους λίγους από το Manhattan, το borough. I do not consider myself a professional politician. I am a businessman. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό. Mm-hmm. Είμαι ένας επιχειρηματίας. That has always made common sense business decisions. Έλαβα πάντοτε αποφάσεις βασισμένος στον κοινό μου. And I proposed that government should be run more on a common sense business sense. Η πρότασή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να διοικείται και να διευθύνεται με μια αίσθηση κοινού νου. Without professional politicians that sometimes have agendas. Χωρίς τους επαγγελματίες πολιτικούς που ορισμένες φορές έχουν κρυφές πολιτικές ατζέντες. Πάμε σε πιο δικά σας πράγματα τώρα. Είστε ο πιο πλούσιος Έλληνας της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το «ο δισεκατομμυριούχος της διπλανής πόρτας». Είναι δική σας επιλογή? Καμιά φορά δεν εξέχασα πως γεννήθηκα στην Ίστρο και καμιά φορά δεν εξέχασα πως ο πατέρας μου δούλευε 2 δουλειές για να με στείλει στο σχολείο. Και είχαμε μεγαλώσει σε ένα πολύ φτωχικό γειτονιά στην Νέα Υόρκη. Λοιπόν, οι αληθινοί ανθρώποι πάντοτε δεν ξεχάνουν από πού ήρθαν they don't live in a false world. Δεν ζουν σε έναν κόσμο παραμυθένιο, ψεύτικο. Όταν ο πατέρας μου κάθετο ήρθε ο παππούς μου στο 1913 στην Αμερική, άφησε τον πατέρα μου
πίσω στην Ίσυρο να κάνει take care of τις τρεις αδελφές του και τη μάνα του. Και δούλευε για την Ιταλική κυβέρνηση στην Αντουλέουσα με το Φάρο για 16-17 χρόνια. Πάνω σε μια πέτρα και μόνο πήγαινε πίσω στην Ίσυρο μια φορά κάθε 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, όποτε είναι. Και δούλευε για 17 χρόνια και μετά το δεύτερο πόλεμο που τελείωσε πήγε πίσω στην Ίσυρο και ήθελε να κάνει ζωή για τον εαυτό του όταν τον απαντρευτούν οι αδελφές του. Ο πατέρας μου δεν έκανε τα μαγαζιά, εγώ τα είχα κάνει. Ο πατέρας μου δούλευε σε ένα εστιατόριο και δούλευε 5 μέρες την εβδομάδα as a busboy, πώς το λέω, busboy ελληνικά. Και έπειτα δούλευε και Σαββάτο και Κυριακή σαν σιβητόρος. Γιατί δεν μιλούσε αγγλικά καλά, μιλούσε ιταλικά και μιλούσε ελληνικά. Όμως δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα δύο δουλειές. Άρα δεν ζούσατε πολύ μαζί του, δηλαδή σας έλειπε ο πατέρας σας, φαντάζομαι. Δούλευε 7 μέρες, δούλευε από η ώρα 10 η ώρα το πρωί και μέχρι 10-11 η ώρα κάθε βράδυ. Και αυτό βεβαίως το πήρατε κι εσείς και δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά συνέχεια. Μέσα στα 35 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάνει 20 μέρες μόνο διακοπές, έχετε πει. Όχι, τόσο λίγο. Όμως δουλεύαμε πολύ σκληρά. Πάνω και τα παιδιά μαθαίνουν από τους πατέρες τους και από τις μητέρες τους. Θα λέγατε ότι είστε σκληρός άνθρωπος ή σκληρός επιχειρηματίας? Όταν, όπως έλεγα και στην προεκλογική μου καμπάνια, είμαι ηγέτης, είμαι ένας πολύ σκληρός επιχειρηματίας, αλλά διαθέτω και ψυχή και καρδιά. Επίσης διαθέτεται και ελληνικό ταμπεραμέντο, γιατί παρακολούθησα μία συγκέντρωση που είχατε προεκλογικά και λίγο θυμώνετε, αν σας φέρουν σε δύσκολη θέση, λίγο θυμώνετε. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεμαχίας νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά για μένα και είδα ότι ο αντίπαλός μου ήταν λίγο σοκαρισμένος και λίγο έτρεμε. Τι είναι αυτό που σας δίνει χαρά? Εσείς μπορείτε λογικά να έχετε τα πάντα στη ζωή σας. Τι είναι αυτό που σας δίνει χαρά όμως πραγματικά? Αυτό που μου δίνει χαρά είναι να περνάω ώρες, πολλή ώρα με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου, να ταξιδεύουμε και να έχουμε να περνάμε πολύ καλά. Στο γάμο της κόρης σας κλάψατε καθόλου? Πάντοτε. Πάντοτε. Και ήταν ένας τυπικός ελληνικός γάμος με χορό του Ισαΐα, όλο το ζήσατε. Ήτανε, ο γάμος είχε και ελληνικά στοιχεία, αλλά επειδή παντρεύτηκε η κόρη μου έναν από την οικογένεια Νίξον, είχαμε πάρα πολλούς καλεσμένους Έλληνες, αλλά είχαμε και πάρα πολλούς καλεσμένους Αμερικανούς. Είχε πάρα πολύ πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Ελληνικούς χορούς χορέψατε καθόλου? Πάντοτε. Πάντοτε. Θυμούμαι την πρώτη φορά που έφερα τη γυναίκα μου στην Ίσυρο, όλοι they were amazed that she was dancing Greek and better than the Greeks. Όταν πήγε ο κύριος Κατσιματίδης στην Ίσυρο και μαζί με τη σύζυγό του επέστρεψαν, ήταν όλοι έκθαμβοι το πόσο καλά ήξερε και χόρευε τους τοπικούς νησιώτικους χορούς. Κύριε Κατσιματίδη, ο κόσμος, η ομογένεια, μάλλον οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και έχουν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, έχουν όνειρό τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Εσείς θα επιστρέφατε στην Ελλάδα? Θέλω πάντα να επιστρέφω στην Ελλάδα, θέλω πάντα να επισκέπτομαι και επισκέπτομαι πάντα την Ίσυρο και όταν βέβαια ακούω τη μουσική του τόπου μου, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να δεσμευτώ ότι θα σας στείλω και ένα CD της Άννας Βύση, γιατί ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ. Ήταν η Άννα Βύση εδώ μαζί μας στη Νέα Υόρκη, γιατί η κόρη της έχει κάνει παιδί. Και ήταν μαζί μας σε ένα campaign, stop, και ήρθε και στα γενέθλιά μου και she sang happy birthday to me.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Και ελπίζω... Δεν μπορείτε δυστυχώς για πρόεδρος της Αμερικής, αλλά σας εύχομαι όσο πιο ψηλά μπορείτε και είναι το όνειρό σας ακόμα. Thank you very much. Ευχαριστώ για όλα.